Είμαστε εδώ στο γήπεδο Παιδινής με τον προπονητή της ομάδας της Παιδινής, τον κύριο Μίλτο Μάστορα. Πρώτη χρονιά στην ομάδα της Παιδινής. Πείτε μας τα συναισθήματά σας γι' αυτό. Ναι, τώρα το καλοκαίρι έχω έρθει στην ομάδα της Παιδινής. Ο λόγος που έχω έρθει εδώ ότι έχει ένα πολύ καλό νεανικό σύνολο με παιδιά από το χωριό, το 90% είναι παιδιά από το χωριό με ταλέντο και κατά κάποιο τρόπο μου προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, πέρα από τη φιλία που έχω με τα παιδιά από το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου και βλέποντας την ομάδα και βλέποντας το ταλέντο τους, θεωρώ ότι μπορεί να φτιάξουμε ένα αξιόμαχο σύνολο, μια ανταγωνιστική ομάδα που να απολαμβάνουν τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Πέρσι η Παιδινή για πολλές αγωνιστικές πρωταγωνιστούς ήταν μέχρι και στην κορυφή. Φέτος ο στόχος ποιος θα είναι? Πιστεύω ότι και φέτος θα πρωταγωνιστήσουμε. Θέλουμε να είμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι ένα καλό σύνολο. Τώρα από μεταγραφές κάποιες έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχουν κάποιες άλλες θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάναμε πολλές μεταγραφές γιατί ο κορμός της ομάδας ήδη υπάρχει από πέρυσι. Το αν θα γίνει κάποια μεταγραφή στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της ομάδος. Αν θα κάνουμε μεταγραφή, θα κάνουμε μια μεταγραφή γιατί τη χρειαζόμαστε πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα και όχι απλά να πάρουμε ένα παίχτη έτσι για να γεμίσουμε το ρόστερ. Κατάλαβα. Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία, εκτός από τις προπονήσεις, έχουν προγραμματιστεί κάποια φιλικά με κάποιους αντιπάλους? Έχουμε κάνει δύο φιλικά μέχρι τώρα με το Κάστρο και την Πλατανιά. Μεθαύριο έχουμε φιλικό με την Ελεούσα και ακολουθούν και μια σειρά άλλων φιλικών με το Κουτσελιό, με το Αποέλ και τα πράγματα. Και εκεί θα κλείσει ο κύκλος των φιλικών. Για να μπούμε στο πρωτάθλημα ώστε να ήταν πιο έτοιμοι. Μάλιστα. Και μία ευχή για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν? Ευχή θέλω καταρχήν να μην έχουμε τραυματισμούς. Όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το αριστεχνικό, σε όλες τις κατηγορίες να είναι όλοι καλά. Να μην έχουμε ιδιαίτερες γκρίνιες και διάφορες διαμάχες στα παιχνίδια μας, και γιατί το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι παιχνίδι και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και οι ομάδες κάθε μία να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει. Okay, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ.